Η μέρα τους ξεκινάει το χάραμα. Μεσάζονται τρίτη, τέταρτη, δεν μ' αφορά. Μ' αφορά ένα. Πως εγώ τον κόπο μου τον μοιράζομαι με κάποιον άλλον. Και ο άλλος δεν κάνει τίποτα. Τα λέμε φρέσκο, λέμε φρέσκο. Ο Σταμάτης και η Κατερίνα είναι κτηνοτρόφοι που προτίμησαν να μείνουν και να κάνουν οικογένεια στο χωριό. Αλέξανδρε, θα πάμε σχολείο? Όχι. Γιατί? Το ζευγάρι ζει με τα δύο του παιδιά στο Ασπροχώρι, έναν ορεινό συνοικισμό του Αυλώνα. Το μεροκάματο δύσκολο. Το γάλα φέτος θα φύγει γύρω τα 90 λεπτά και κάτω η φέτα θα πουληθεί γύρω στα 8 ευρώ και το κρέας από 5 ευρώ θα το βρει κάτω ο καταναλωτής στα 10. Θα έχω χάσει με τούτα τα χαρτιά. Δεν ξέρω από πού να ξεκινήσουμε, από πού να τελειώσουμε. Το τελευταίο διάστημα, όπως καταγγέλουν οι πανάκριβες όπως λένε ζωοτροφές, οι περιορισμοί και οι πιστοποιήσεις τείνουν να μετατρέψουν την κτηνοτροφία σε κλειστό επάγγελμα για μεγάλες φάρμες. Μας καλεί να πάμε για οτιδήποτε στον ιδιωτικό κτηνίατρο. Άρα, στην καθολουμένη, 50 ευρώ. Για να μεταφέρετε τα ζώα? Για να μεταφέρουμε τα ζώα, πλέον έχουν αλλάξει τον νόμο τόσο πολύ που ζητάνε ειδικό αυτοκίνητο ζωάδικο. Ειδικό. Οι δύο κτηνοτρόφοι έχουν ζήσει και στην Αθήνα ευτυχώς για λίγο, όμως όπως λένε στο χωριό, τους λείπουν πολλά, όχι όμως τα απαραίτητα. Έχω και σόι στην Αθήνα και μου τα λένε ότι εσύ ζεις πιο καλά από εμάς στο χωριό. Γιατί έχεις τη φύση, έχεις ένα κατσίκι και σφάζεις και τρώνε τα δικά σου τα παιδιά. Ενώ τα δικά μας στην Αθήνα ούτε να φάνε ούτε να πιούν αυτά που τρως εσύ και πίνεις. Πάμε στο γραφείο τώρα. Στο γραφείο θα πάμε. Ναι. Στο βουνό. Ελάτε να δείτε πώς θα φυλάμε τώρα. Ακολουθούμε το Σταμάτη στο βουνό, ακόμα και το χειμώνα πλέον με τις τιμές των ζωοτροφών να έχουν διπλασιαστεί. Τα κοπάδια τις πιο πολλές μέρες δεν σταυλίζονται αλλά να ζητούν τροφή στην Ήπεθρο. Για τράβα μπροστά πρέπει να είναι τα κίδια, περίμενε. Ακού τα τσοκάνια, δεν μπορώ να τα πιάσω που είναι. Έτσι τρέχει όλη μέρα να μαζέψει το κοπάδι. Θα ήθελε να φτιάξει μια σύγχρονη μονάδα για τα 220 εγωπρόβατά του, αλλά μόνο εύκολο δεν είναι. Τα παράπονα των κτηνοτρόφων λέει δεν τα ακούει κανείς γιατί η δουλειά τους δεν τους επιτρέπει κινητοποιήσεις. Τα καλά της είναι πως δεν σε αφήνει χωρίς μεροκάματο. Αυτό το μικρό το μεροκάματο θα το έχεις και σήμερα που είχε κρίση και χτες. Το πράγμα είναι πως είναι λάθος αντί ο Γεωργός και ο κτηνοτρόφος να πάει στο πιο πάνω σκαλί να κατεβάζουν την κοινωνία σε αυτό το χάλι. Εγώ μπορώ να την κάνω αυτή τη δουλειά? Όχι. Να πάρω την κλίτσα και να... Όχι. Γιατί? Γιατί δεν έχετε μάθει να δουλεύετε όπως δουλεύουμε εμείς. Έχετε μάθει να δουλεύετε παίρνοντας 1500 και 2000 ευρώ. Αντίθετα εμείς δουλεύουμε για 3 και 4 κατοστάρια και κάνουμε Πάσχα. Αφού λες πως μπορεί να την κάνεις τη δουλειά, πάρ' τη μαγκούρα και να πας να μου χωρίσεις τα γαλάρια από τα στέρφα. Ποια? Δεν είναι τα ίδια, ε. Δεν γνωρίζω. Εσείς ξέρετε πως είστε στην Αθήνα, πως δεν δουλεύουμε, λέτε. Και περιμένουμε τις επιδοτήσεις για να ζήσουμε. Για δοκίμασε, να δούμε τι θα καταφέρεις. Άστο αφεντικό. Αυτό είναι πια εύκολο, κάτσε. Και μετά... Να το, γι' αυτό κάνεις. Ο αδερφός του Άγγελος μετά από 20 χρόνια δουλειά σε εργοστάσιο έμεινε άνεργος και σκέφτεται να επιστρέψει στα πρόβατα, αλλά αντιδρά η οικογένειά του. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ενώ εγώ θέλω, υπάρχει και το πρόβλημα της οικογένειας. Γιατί έχουν δει τι είναι, ότι δεν βγάζει τόσο εισόδημα, ότι το ένα το άλλο. Όσο ο σύζυγός της είναι στο κοπάδι, 29χρονη Κατερίνα θα ταΐσει τα γουρούνια και τις κότες στο ποιμνιοστάσιο δίπλα από το σπίτι και θα μαζέψει χόρτα. Ο Σταμάτης μόλις επιστρέψει αναλαμβάνει τα καυσόξυλα για τη θέρμανση. Είναι σχεδόν αυτάρκης. Πόσα δίνετε στο σούπερ μάρκετ τη εβδομάδα? Μπορεί. Προχτές που είχαμε πάει, δώσαμε 180 ευρώ. Για πόσο καιρό? Σχεδόν για 2 μήνες. Η οικονομία της Ηπέθρου είναι το όπλο τους απέναντι στην κρίση. Τώρα, σε κέντρο σε διαμαρτυρία, στα νέα διόδια Αιγινίου πραγματοποίησαν κατοικοί της Πιερίας. Οι διαδηλωτές ανέβασαν τις μπάρες, εκφράζοντας έτσι την οργή τους για τον νέο σταθμό. Όπως καταγγέλουν, είναι πλέον υποχρεωμένοι να πληρώνουν 2 διόδια την ημέρα για να πάνε στη δουλειά τους. Κάτοικοι της Πιερίας ανοίγουν τις μπάρες των διόδιων στο Αιγίνιο για μία ακόμη φορά. Εκατοντάδες κόσμου, πολλοί από τους οποίους είναι αγρότες και μετακινούνται διαρκώς στα χωράφια τους, όπως λένε, βρίσκονται σε απόγνωση. Οι κάτοικοι της Πιερίας...